είναι καταγγελίες κατοίκων. Μας έχουν έρθει από το νησί της Λέρου. Αυτή είναι μια, τεχνικό βίντεο. Μια χωματερή. Βρίσκεται μπροστά από ένα, νταμάρι. Είναι στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, Βουρλίδια, στον Άγιο Γιώργη της Λέρου. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και αυτή η εικόνα νομίζω δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Είναι μια εικόνα την οποία βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και αυτό το καλοκαίρι. Και η χώρα μας έχει πληρώσει πάρα πολλά εκατομμύρια προστίμων για τη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά βλέπουμε να διατηρείται. Ακριβώς, παιδιά. Και δεν είναι μόνο η Λέρος, όπως βλέπουμε τώρα τις χαρακτηριστικές εικόνες. Έχουμε βιώσει από ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Sky την ίδια εικόνα και στην Κέρκυρα, που ο όγκος των σκουπιδιών ήταν τεράστιος, η δυσοσμία ήταν τεράστια. Και μάλιστα χρειάστηκε να επέμβει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για να λυθεί το θέμα. Την ίδια απλά εικόνα... στεκόμαστε, επειδή αυτές οι εικόνες είναι νέες. Είναι και βραδιφλεγείς βόμβες, έτσι. Και είναι μέσα στο καλοκαίρι. Με τον καύσωνα και με τους ανέμους μπορούν να προκληθούν καταστροφικές πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή μια κάτοικο του νησιού της Λέρου για να μας πείτε λίγο το πρόβλημα που πραγματικά αντιμετωπίζετε γύρω από αυτές τις εικόνες που μόλις είδαμε. Ναι, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που ασχολείστε με το θέμα. Όπως άκουσα, δεν είναι μόνο η Λέρος. Δυστυχώς. Είναι πανεθαντικό πρόβλημα. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη βεράντα του σπιτιού μου. Η χωματερή καίει. Έχετε οπτική επαφή εσείς? Ναι, βλέπετε? Βέβαια, έχω οπτική επαφή και όχι μόνο οπτική επαφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το βράδυ αναζωπυρώνεται η φωτιά κάποιες φορές, όταν είναι νοτιάς ειδικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο μπαλκόνι, γιατί και τα αποκαίδια όλα έρχονται, έρχονται στη βεράντα μας. Να σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι προχθές, που είχε πάρα πολύ νοτιά, ήταν ένα νέφος πάνω από την περιοχή Τεμένια, όπου οι κάτοικοι δεν μπορούσαν ούτε καν να κοιμηθούν. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο, το μεγαλύτερο θέμα είναι βέβαια περιβαλλοντολογικό, όπως το εκλαμβάνω εγώ βέβαια, αλλά η κατάσταση είναι ότι έχουμε αναφερθεί και στην αστυνομία και έχουμε πάρει αντίγραφο βιβλίου συμβάντων, έχουμε αναφερθεί και στο Δήμαρχο πάρα πολλές φορές, δεν έχει γίνει τίποτα. Πιστεύαμε... Για να μην νιώθετε μοναξιά, και το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά αυτό, πρέπει να σας πω ότι η ίδια εικόνα υπάρχει καταγεγραμμένη σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και του Ιωνίου. Έχουμε δει τις εικόνες, για παράδειγμα, από την Κέρκυρα. Έχουμε δει τις εικόνες από άλλα νησιά όπου υπάρχουν αυτές οι αυτοσχέδιες χωματερές. Γιατί ακόμα και καμία, στην Άντρο που είχαν φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Ακριβώς, σκουπίδι, γιατί καμία δημοτική αρχή δεν έχει μεριμνήσει τα προηγούμενα χρόνια ούτως ώστε να φτιαχτούν με κοινοτικά ή εθνικά κονδύλια χώροι υγειονομικής ταφής, και εσείς που είστε κάτοικος και αυτή τη στιγμή προφανώς προσπαθείτε να απολαύσετε τον καφέ σας στη βεράντα σας, απολαμβάνετε και τη δυσοσμία ταυτόχρονα και αυτό το θέαμα. Ακριβώς. Πιστεύαμε, ελπίζαμε μάλλον, επειδή είναι ένα, ειδικά εγώ μπορώ να σας πω μόνο για τη Λέρο βέβαια, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο νησί, ελπίζαμε ότι θα βρούμε δίκο αότα, αλλά δυστυχώς φωνεί όντως εν τη ερήμο. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως. Ποιοι φέρνουν τα σκουπίδια εκεί? Ποιοι είναι αυτοί που τροφοδοτούν αυτή την παράνομη χωματερή? Να σας πω, υπάρχουν, από ό,τι μπορώ να ξέρω κι εγώ, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει και μεταφέρουν όλα τα σκουπίδια των κατοίκων εκεί. Και έτσι μπαίνουν οι φωτιές. Όταν θέλουν να καλύψουν τη φωτιά, υπάρχει κάποια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει, την οποία δεν την ξέρω, η οποία πάει από πάνω και ρίχνει χαλίκια. Αλλά θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρσι πήρε φωτιά. Δηλαδή, ανεβήκανε 3 πυροσβεστικά επάνω για να μπορέσουν να τη σβήσουν. Μάλιστα. Πάντως αυτό δεν είναι αυτό που λέμε η νησιωτικότητα. Έτσι, και η πολιτική για την νησιωτικότητα που έχουμε ακούσει κατά κόρον από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Αλλά εδώ υπάρχουν και ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τι κάνει ο Δήμαρχος? Υπάρχει επιμερισμός ευθυνών. Το λέω και το επαναλαμβάνω έτσι με έμφαση, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διαχειρίζεται η εκάστοτε δημοτική αρχή. Και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Και απλά ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο. Ακριβώς, και στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται τίποτα. Και έχουμε αυτή την κατάσταση που καταγράφουμε κάθε φορά. Ακριβώς. Και που επαναλαμβάνω, πληρώνουμε πρόστιμα για αυτή την κατάσταση.